τηλεφωνικό κέντρο και τα εξωτερικά ιατρία, ενώ ο νέος εξοπλισμός θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ζητούμενο είναι η στελέχωση με το απαραίτητο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής στον Πολύγερο. Το επόμενο διάστημα θα γίνει η μεταφορά των εξωτερικών ιατρίων και του συστήματος τηλεπικοινωνιών. Ουσιαστικά το έργο έχει ολοκληρωθεί. Η ΔΕΠΑΝΟΜ μέσα στον Ιανουάριο μήνα μας γνωστοποίησε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην διοικητική παραλαβή το έργο. Άλλο η παραλαβή η οποία θα γίνει από την ΔΕΠΑΝΟΜΕΝ ολοκλήρωση και άλλο η διοικητική παραλαβή. Γιατί πρέπει να γίνει η διοικητική παραλαβή το έργο? Να απελευθερώσουμε τον χώρο το δικό μας των εξωτερικών ιατρίων, να μεταφέρουμε τα εξωτερικά ιατρία στη νέα πτέρυγα και να μπορέσει να συνεχίσει η ΕΚΤΕΡ, η ανάδοχος εταιρεία, να συνεχίσει τις εργασίες της στα παλιά εξωτερικά ιατρία μας. Σημειώνουμε εδώ ότι τα εξωτερικά μας ιατρία λειτουργούν και ως επίγοντα, ενώ στη νέα πτέρυγα τα επίγοντα περιστατικά θα είναι σε ξεχωριστό χώρο. Πριν όμως προχωρήσουμε στη διοικητική παραλαβή, ζητήσαμε να γίνει η μεταφορά του κέντρου επικοινωνιών και της εξωτερικής επικοινωνίας μας και της ενδοεπικοινωνίας των γιατρών, ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα κέντρο και να λειτουργήσει το κέντρο στη νέα πτέρυγα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία μεταφοράς του κέντρου, του παλιού μας κέντρου, στο νέο κέντρο μας, αλλά και η ενδοεπικοινωνία μας, δηλαδή τα λεγόμενα ΤΕΚ, τα σύρματα τηλέφωνα των γιατρών, και μόλις ολοκληρωθεί το κέντρο αυτό, αμέσως γίνεται η μεταφορά των εξωτερικών ιατρίων, τα οποία λειτουργούν και ως επίγοντα περιστατικά, συνεχίζει εκτέ τις εργασίες της βάσης της συμβάσεως και εκεί προς το Μάρτιο μήνα και μετά θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των κέντρων, η λειτουργία του κέντρου, να το πούμε αλλιώς, στη νέα πτέρυγά μας, τότε μεταφερόμαστε και τα εξωτερικά ιατρία και τα επίγοντα περιστατικά θα είναι από τη νέα πτέρυγα. Στο νέο κτίριο εκκρεμεί προς το παρόν η εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός είναι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είναι στο Υπουργείο, έχει εγκριθεί από όλους και είναι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αναφορικά με τη στελέχωση της νέας πτέρυγας, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει υποβάλει σχετική πρόταση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρχικά, οπωσδήποτε, ξεκινούμε με το υφιστάμενο δυναμικό, ίσως και με το υποχικό το προσωπικό, το οποίο πιθανόν να επιταχυνθεί, δηλαδή πριν από την άραξη της θερινής περίοδου, θα χρειαστούμε το υποχικό προσωπικό για να μας ενισχύσει. Επομένως, θα γίνει σταδιακά. Δεν μπορεί να κάνεις μία μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων σου σε μια νύχτα. Θα γίνει μία σταδιακή μεταφορά. Έχει στείλει τον ανάλογο προγραμματισμό και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Τώρα εδώ πέρα θα εξαρτηθεί έτσι ανάλογα με το τι προσωπικό θα μας εγχωρηθεί.